Αρελάσεις είναι το μόνο γεγονός που μαζεύουν τους Αλεξανδρουπολίτες ένθεν και ένθεν του κεντρικού δρόμου και παρακολουθούμε και χειροκροτούμε τα παιδιά μας. Και βέβαια του λέω μετά θα δείτε ότι θα γεμίσουν οι καφετέριες, όλοι αυτοί θα είναι στις καφετέριες και εδώ και στην παραλία και θα πίνουν καφέ. Τώρα τα τελευταία χρόνια έχουμε και πολλούς από την Τουρκία εδώ στον τόπο μας και μετά την 25η Μαρτίου στο διπλανό τραπέζι κάθονται και δεν αισθανθήκαμε ποτέ και κάποιο μίσος εναντίον αυτών των ανθρώπων που την 25η Μαρτίου εμείς γιορτάζουμε την απελευθέρωσή μας από εκείνους και τώρα είναι εδώ και πίνουν καφέ. Ποτέ δεν αισθανθήκαμε τέτοια πράγματα, αλλά του λέω κύριε Υπουργέ, απορώ πως μερικοί διεστραμμένοι νόες λένε να καταργήσουν αυτές τις παρελάσεις ακόμα και σαν κοινωνικό γεγονός. Και σαν κοινωνικό γεγονός να το δούμε, είναι λάθος να καταργηθεί. Ποιον βλάφτει στο κάτω-κάτω. Είμαστε όλοι μαζί εδώ. Γι' αυτό όταν μιλήσαμε με την κυρία Νάκη και μου είπε για το ρεπερτόριο που έχουν ετοιμάσει, το μουσικό αλλά επενδεδημένο και με αυτά τα θαυμάσια κείμενα από το ημερολόγιο του γιατρού εκεί στην Αλβανία, λέω γιατί να μην τα θυμόμαστε. Γιατί να μην λέμε ότι εμείς προσφέραμε στην παγκόσμια ιστορία. Στο μυαλό η σκηνή με εκείνο τον Ιταλό εχμάλωτο στην Καστάνιανη. Ήταν ένα παλικάρι μέχρι 20 ετών δεκανέας. Μόλις πλησιάσαμε κοντά του, άρχισε να τρέμει καθώς αντιλήφθηκε ότι είμαστε Έλληνες, παρόλο που είχε τα μάτια του δεμένα. Όταν πήγα από ύπτο να του βάλω ένα τσιγάρο στο στόμα, υποχώρησε έντρομος φωνάζοντας «Μάμα μία!». Αλλά μήπως είχε άδικο. Τους είχαν πει ότι οι Έλληνες είναι αγριάνθρωποι. Λέω σ' όσες αγαπάνε και για κάποιον ξενυχτάνε και στενάζουνε. Στενάζουνε. Πόση πίκρα κι τρεμούλα για μια τίμια τυλοπούλα. Απόψε θα γίνει μια επαιτειακή εκδήλωση για το έπος του 40. Σαν σπονδυλική στήλη είναι το ημερολόγιο ενός ήρωα, του οποίου το όνομα θα το μάθετε στο τέλος, και συνυφαίνεται μαζί με το ημερολόγιο μουσική επένδυση, αφενός Αλμπινιόν και Καρμίνα Μπουράνε σαν χαλή, και 15 τραγούδια χοροδιακά τετράφωνα, συνοδεύει πιάνο, φλάουτο, κιθάρας. Η χοροδία μας έχει 18 χρόνια ιστορία. Ξεκίνησε με την μεγάλη επιθυμία να ακουστεί γυναικεία φωνή μέσα στην εκκλησία. Βεβαίως εγώ είχα μια προϋπηρεσία και θα έλεγα εμπειρία, γιατί ήμουν και στην Γερμανία πρόεδρος πολιτιστικών στη Βαυαρία ως λυκειάρχης. Και βεβαίως αυτό που επιθυμώ βαθύτατα είναι το να αναδεικνύεται η Ορθοδοξία και η Ελλάδα. Αυτό το δεδομένο έχει χαράξει στην ψυχή μου όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μου. Και όταν πήγαμε, μας κάλεσαν στην Αρχιεπισκοπή για να η χοροδία μας να ανήκει εκεί, το σκεπτικό ήταν ακριβώς αυτό.
όλες μας οι εκδηλώσεις δηλαδή αποσκοπούν στην Ελλάδα με κοινωνικά θέματα φυσικά, ιστορικά, εθνικά και θρησκευτικά. Ξεκίνησε το 99 σαν χοροδία Ελληνίδων επιστημόνων και το 2000 μας κάλεσε η Αρχιεπισκοπή Αθηνών να υπαχθούμε σε αυτήν.